Να καλησπέρεσουμε στο στούντιο τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μανιάτη, πολιτικό συντάκτη και αρθρογράφος από την Εθνική Τα Νέα. Δημήτρη, καλησπέρα. Τι κάνει, Γιάννη. Όλα καλά, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η κόντρα που έχει σπάσει είναι μία που σίγουρα δεν θα σταματήσει εδώ. Γιατί έχουμε πολλαπλά κρούσματα τι τελευταίε ημέρε από ε, οι οποίοι μιλάνε για υπέρμετρη βία από την πλευρά τη αστυνομία. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει πλέον το δεδομένο αυτό. Έχουμε περάσει σε μία άλλη φάση αστυνόμεση τη ε, Θα πρέπει να μην περάσουμε. Το αν είναι κόντρα ή όχι, αυτό εντάξει, κάθε πολιτικό κόμμα εργαλειοποιεί ή βάζει τα ζητήματα όπω του φέρουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει όμω και η πραγματικότητα των πολιτών και η πραγματικότητα τη δημοκρατία. Η αστυνομία δεν είναι δύναμη που εκδικείται ή παίρνει κάποια άτυπη ρευάν από κάποιου. Η αστυνομία είναι μοχλό και κομμάτι τη ένομη τάξη. Είναι θεσμική η βία που πιθανώ ε, κατά καιρού επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Και είναι επίση ένα σώμα το οποίο υπερασπίζεται το αυτονόητο τη δημοκρατία. Αλλά η δημοκρατία δεν είναι κάτι αόριστο και αυθαίρετο. Είναι το κεκτημένο, και τα τελευταία χρόνια είναι κεκτημένο, το οποίο διαστέλλεται ή συστέλλεται κάτω από διεκδικήσει. Η ιστορία του Ινδαρέ είναι ιστορία περιπτωσιολογική και μόνο. Το ζητούμενο και το ερώτημα είναι άλλο. Αν ζητήματα τέτοια που περιέγραψε και είδαμε και στα ρεπορτάζ, που συνεχώ πυκνώνουν, έχουν την πολιτική κάλυψη. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι ένα μείζον θέμα όπως το θέτεις και εσύ. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τους μεν καταγγέλλοντες οι οποίοι λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Βρεθήκαμε εδώ και μας συνέλαβαν μέσα στο ίδιο το σπίτι, οπότε και τίθεται ζήτημα μια συνταγματική αν θέλεις, παραβίας ναι, ναι. και ελευθεριών. Από την άλλη πλευρά η αστυνομία λέει ότι εμείς Κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, μπήκαμε στην κατάληψη, συλλάβουμε αυτού του οποίου είδαμε και ήταν καταληψίε. Κάναμε χρήση βία όπω προβλέπετε, γιατί δεν μα υποδέχτηκαμε τριαντάφυλλα, να το πω έτσι. Ναι, οι γείτονε παρόλα αυτά και οι μαρτυρίε που αρχίζουν και πυκνώνουν βέβαια από εκεί λένε το εντελώ αντίθετο από την αστυνομία. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία θυμίζει το, 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 το κλασικό μυθιστόρημα του Μπέλ, το, τη χαμένη τιμή τη Καταρίνα Μπλουμ. Πώ ένα απλό ανεποψίατο πολίτη βρίσκεται ξαφνικά κάτω από μια μεγάλη πίεση και βρίσκεται ξαφνικά ένοχο για πράγματα που πιθανώ όχι απλώ δεν έχει κάνει, δεν έχει και καμία συμμετοχή. Ξαναλέω όμω το ζήτημα το κυρίαρχο στο αν είχε χρησιμοποιηθεί λίγο ή περισσότερο βία είναι αν. Έχει μπει η αστυνομία με στρατηγική επιλογή σε μια συγκεκριμένη ρεβασιστική λογική. Αν η αστυνομία λειτουργεί αυτόνομα, υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Αν έχει πολιτική κάλυψη για να χρησιμοποιεί υπέρ μετρηβία, επίση υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Βέβαια, μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα. Μέχρι πρώτην, ε, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι κατηγορούσαν την αστυνομία ότι δεν κάνει τίποτα και ότι τα χέρια τη είναι δεμένα προκειμένου να ε, αδειάσει αυτά τα κατελημένα κτίρια και οι αστυνομικοί με την πλευρά τη μιλούσαν για πολιτική, αν θέλει, αδράνεια. Σήμερα λοιπόν έχουμε περάσει στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απασχολήσει και πολιτικά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, το αν είχε ανομία πάλι με πολιτική κάλυψη ή αν έχει σήμερα υπέρμετρη βία πάλι με πολιτική κάλυψη, εδώ σε αυτή τη χώρα από το ένα άκρο στο άλλο θα πηγαίνουμε. Αυτή είναι, αυτό είναι το ερώτημα το απλό. Στο, ένα, άλλο άκρο θα πηγαίνουμε. Δηλαδή ξαφνικά έχουμε πάνω ρομποκόποι οι οποίοι παίρνουν επειδή θεωρούν και εκτιμούν οι ίδιοι ότι ήταν αδρανής, Και τότε γιατί δεν το κατήγγυλαν αυτό, ή γιατί δεν έβγαιναν να πούν για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τα οποία του έδιναν την κάλυψη, ή μάλλον δεν έδιναν την κάλυψη για να προχωρήσουν σε επιχειρήσει. Εγώ το θεωρώ αυτό ένα μετέωρο επιχείρημα. Όχι από σένα βέβαια. Δημήτρη Μανιάτη, πάντα κατηγιστικό. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ, 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 Γιάννη.